μας ο ίδιος ο Γάλλος Πρόεδρος, ο Φρανσουά Ολάν, ανακοίνωσε περικοπές 50 δισεκατομμυρίων ευρώ για την τριετία 2015-2017. Δηλαδή ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα λιτότητας που, χωρίς αμφιβολία, θα μετατρέψει σε ύφεση την ήδη ανεμική ανάπτυξη της γαλλικής οικονομίας. Και επειδή η γαλλική οικονομία έχει ειδικό βάρος στην Ευρώπη, η λιτότητα του κυρίου Ολάν θα είναι για όλους μας, όχι μόνο για τους Γάλλους, για όλους μας, μία σμπροξιά προς το κενό, μία ακόμη σμπροξιά προς την ύφεση. Και αναρωτιέμαι άραγε ο κύριος Ολάν δεν έχει ακούσει τίποτα από τη διεθνή συζήτηση για την πλήρη αποτυχία της λιτότητας στην Ελλάδα. Δεν βλέπει ότι το μόνο που καταφέρνει η λιτότητα είναι να βαθαίνει την οικονομική κρίση με την ύφεση που τροφοδοτεί και να δημιουργεί την ίδια στιγμή ανθρωπιστική κρίση αλλά και πρόβλημα δημοκρατίας στις χώρες όπου εφαρμόζεται. Γιατί πρόβλημα δημοκρατίας? Γιατί η ανεργία, η φτώχεια και η δυσκολία στην επιβίωση γεννούν στους ανθρώπους τον φόβο και την απελπισία και ανοίγουν δυστυχώς τα αυτιά ολοένα και περισσότερων στον εύκολο, στον ρηχό, στον δικαστικό πολιτικό λόγο της άκρας και λαϊκιστικής δεξιάς. Και αυτή είναι η μεγάλη απειλή σήμερα, ο μεγάλος κίνδυνος για τους λαούς της Ευρώπης. Η άκρα λαϊκιστική δεξιά. Η άκρα λαϊκιστική δεξιά που με ένα μυσαλόδοξο πολιτικό σχέδιο που περιορίζεται στη μετανάστευση και στην αποτροπή της δημοκρατικής εμβάθυνσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθεί να εξειδικεύσει το γενικευμένο φόβο από την κρίση σε φόβο για τον άλλον, σε φόβο για τον ξένο, σε φόβο για τον συνάδελφο. Οι φασίστες, οι ρατσιστές που διεκδικούν την ψήφο των χτυπημένων από τη λιτότητα στρωμάτων, αναγάγουν τη μετανάστευση σε βασική παράμετρο της κρίσης, αθωώνοντας έτσι την ευφελεύθερη λιτότητα. Γιατί σε όλα τα άλλα, η άκρα δεξιά είναι πλήρως νεοφιλελεύθερη, είναι πλήρως συστημική. Γι' αυτό και πολιτικά λειτουργεί ως η στρατηγική εφεδρεία του νεοφιλελευθερισμού. Έναν ρόλο που στην Ελλάδα έχει αποδειχθεί με την νεοναζιστική οργάνωση, με τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής, που παριστάνουν δήθεν την αντισυστημική δύναμη, ενώ στην πραγματικότητα αποτελούν το μακρύ χέρι του ίδιου συστήματος. Γι' αυτό ίσως επιτρέψτε μου να πω ότι εκτός από την κυρία Μέρκελ, που ήδη φανερά πανηγύρισε, οι ανακοινώσεις του προγράμματος λιτότητας του κυρίου Ολάν θα έπρεπε να έχουν κάνει κι άλλη μια κυρία να πανηγυρίζει. Ίσως να μην το έκανε φανερά, αλλά σίγουρα θα πανηγύρισε κρυφά. Η κυρία Λεπέ. Διότι αυτή η λιτότητα που ανακοίνωσε ο κύριος Ολάν της παρέχει το απαραίτητο καύσιμο που χρειάζεται για να απλώσει το σκοτάδι της στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη. Στις 25 του Μάη, λοιπόν, τη μέρα των ευρωεκλογών, το πραγματικό δίλημα είναι ξεκάθαρο. Από τη μια είναι οι πολιτικές ηγεσίες της κρίσης, οι υπεύθυνοι για την κρίση, οι διεκπεραιωτές της νεοφιλελεύθερης συνένεσης, της πολιτικής του φόβου, της ύφεσης και της υποχώρησης της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Η δεξιά και οι σοσιαλδημοκράτες, του κυρίου Ολάν και του κυρίου Σούλτς. Και από την άλλη πλευρά, είναι οι λαοί της Ευρώπης, που είναι πολύ περισσότεροι φυσικά, αριθμητικά. Είναι οι λαοί της Ευρώπης. Είναι οι λαοί της Ευρώπης που ανεξάρτητα από την ιδεολογική αφετηρία ή την κομματική προτίμηση που μπορεί να είχαν στο παρελθόν ο καθένας και η καθεμιά, σήμερα χρειάζονται μια εναλλακτική. Γι' αυτό προσβλέπουν σε μας. Προσβλέπουν στην Ευρωπαϊκή Αριστερά της ελπίδας και της αλλαγής.
Αυτό εμείς αποφασίσαμε αυτή τη φορά να μην απευθυνθούμε μονάχα στο κοινό της κάθε χώρας ξεχωριστά, αλλά σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Να μην απευθυνθούμε μονάχα στους αριστερούς και στις αριστερές, αλλά να απευθυνθούμε σε κάθε ενεργό πολίτη, σε κάθε δημοκράτη, προοδευτικό, είτε ψήφιζε την αριστερά είτε όχι, είτε ψήφιζε την σοσιαλδημοκρατία και τους σοσιαλιστές είτε όχι. Και τους καλούμε όλους να συμμετάσχουν στις εκλογές, να ψηφίσουν. Γιατί αν δεν ψηφίσουν, θα ψηφίσουν άλλοι για αυτούς. Γιατί αυτά είναι τα μαθηματικά της κάλπης. Και τους καλούμε να ψηφίσουν και με το μυαλό και με την καρδιά. Η Ευρωπαϊκή Αριστερά είναι η μόνη εναλλακτική δύναμη εξουσίας στον νεοφιλελευθερισμό των συντηρητικών και της σοσιαλδημοκρατίας. Γι' αυτό και απευθύνουμε αυτό το κοινό κάλεσμα στους εργαζόμενους, ιδιαίτερα στις νέες και στους νέους που δεν θέλουμε να δουλεύουμε για αυτούς, αλλά θέλουμε να αγωνιζόμαστε με αυτούς, μαζί με αυτούς, για να αλλάξουν την Ευρώπη. Να έρθουν μαζί μας τους καλούμε και να αντικαταστήσουμε το φόβο με την ελπίδα, να έρθουν μαζί μας για να ξαναχτίσουμε την Ευρώπη της δημοκρατίας και των ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων. Και σήμερα έχω να σας μεταφέρω ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα όχι μόνο από την Ελλάδα, όπου καθόπως φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, αλλά ένα αισιόδοξο μήνυμα και από όλες τις χώρες όπου συγκροτούνται πρωτοβουλίες για να στηρίξουν την υποψηφιότητά μου, που δεν έχει στόχο βεβαίως να μπει στο κουστούμι του κυρίου Παρόζου, αλλά έχει στόχο να αλλάξει τους συσχετισμούς και να ανατρέψει την Ευρώπη της ολιγαρχίας των αγορών και να τη μετατρέψει σε Ευρώπη της ελπίδας. Επειδή οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα είναι απολύτως ρευστές, κανείς δεν ξέρει αν πρώτα θα γίνουν οι ευρωεκλογές που θα αναδείξουν την Ευρωπαϊκή Αριστερά στη μεγάλη έκπληξη της Ευρώπης ή οι εθνικές εκλογές που θα αναδείξουν το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Σήμερα λοιπόν ένας δημοσιογράφος στην συνάντησή μου με τον Ζαν-Λουίκ Μελανσόν, μετά τη συνάντησή μου, με ρώτησε «Αλήθεια, τι προτιμάτε, να είστε ο επόμενος πρόεδρος της Κομισιόν ή ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδας?» Απάντησα και ενδιαφέρον η ερώτησή σας. Ίσως πρέπει να την απευθύνετε στην κυρία Μέρκελ. Ίσως αυτό μετά από πολύ προβληματισμό την οδηγήσει στο να στηρίξει την υποψηφιότητά μου για πρόεδρο της Κομισιόν, βάσει και αποφύγει το πικρό ποτήρι να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση στην Ελλάδα. Σας υπόσχομαι, αυτό το μικρό ποτήρι δεν θα το αποφύγει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει κυβέρνηση στην Ελλάδα και η αριστερά, η ευρωπαϊκή, θα αλλάξει τους συσχετισμούς στην Ευρώπη προς όφελος των λαών, προς όφελος της δημοκρατίας, προς όφελος της κοινωνικής συνοχής. Τις 25... θα είμαστε ψηλά για να σηκώσουμε ψηλά τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Γεια σας, καλούς αγώνες και σας ευχαριστώ. Ο αγώνας που δίνουμε είναι και δικός σας αγώνας, ο αγώνας που δίνετε είναι και δικός σας. Λοιπόν, σαν πλέον σε Ελλάδας, να πω une positive surprise aux Européennes. Nous serons hauts et nous allons faire une bataille jusqu'à là très belle. Parce que vos luttes sont nos luttes et nos luttes sont les vôtres. Merci. Manas.